Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στον εξαμηνιαίο απολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μαζική σας συμμετοχή. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη. Μας τιμάμε την παρουσία της η Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μάνος Θωμάς. Θα ξεκινήσω με την Αντιπεριφέρεια να μην συγχωρέσουν οι Δημοτικοί Συμβούλοι. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Δεσκάτης, τον Αντιδήμαρχο Γρεβενών τον Μάνθο τον Αδάμο, τον Περιφερειακό μας Σύμβουλο τον Γιάννη τον Γιάτσο, τον Κώστα τον Παλάσκα τον Δημοτικό Σύμβουλο. Εκ μέρους των φορέων θέλω να ευχαριστήσω την προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την κυρία Δημάκη, τον Ντίνα τον Κώστα, τον διοικητή της αστυνομίας, τον εκπρόσωπο του στρατοπέδου μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να επεκταθώ στο Επιμελητήριο Γρεβενών, το Σύλλογο Λογιστών, το νοσοκομείο μας, την κυρία Καπάτο Ευτυχία, τους Προέδρους Τοπικών, τους Συλλόγους Αγροτικών Φορέων και φυσικά τα στελέχη μας, τις υπηρεσίες μας που δίνουν αυτόν τον αγώνα, τους Γενικούς Διευθυντές Οικονομικών, τον κύριο Κουτούλα, τον κύριο Γρίβα. Παρέλειψα να αναφερθώ στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον Διευθυντή της Διαχειριστικής που θα μας κάνει την ανάλυση στη συνέχεια. Όλους τους διευθυντές των υπηρεσιών μας, βλέπω τον κύριο Παλοδήμο, τον κύριο Ζολότα, τον κύριο Τινόπουλο, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, όλα τα στελέχη μας που δίνουν όλο αυτό τον αγώνα για να παρουσιαστεί αυτό το έργο σήμερα, που είναι αντάξιο των πυλώνων ανάπτυξης που θέλουμε ως Περιφερειακή Αρχή. Πρωτογενής τομέας, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, όλοι αυτοί οι άξονες, ενέργεια, υποδομές θα παρουσιαστούν σήμερα σε μία μισάωρη παρουσίαση από μένα και μία ολιγόλεπτη παρουσίαση του Περιφερειάρχη. Γελάει. Και πιστεύω ένα δεκάλεπτο από τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο για την πορεία του ΠΕΠ και τις εξελίξεις και αν έχει κάποια νεότερα για τη νέα προγραμματική περίοδο για να μας παρουσιάσει ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και καθόλου έτοιμοι για τις νέες προσκλήσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ο λόγος στον Περιφερειάρχη μας για το σύντομο χαιρετισμό που λέγαμε. Δεν θα είναι και τόσο σύντομος. Όχι επειδή είχαμε αρκετό καιρό να βρεθούμε, έτσι μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού του κορονοϊού, είναι η πρώτη μας επικοινωνία, δημόσια επικοινωνία για τα θέματα που σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή της θητείας μας, ότι θα έχουμε μια τακτική επικοινωνία και συνεργασία εν είδη απολογισμού προγραμματισμού του έργου που γίνεται. Επομένως, μετά από 2 χρόνια δικαιούμαστε να πούμε κάτι παραπάνω, χωρίς όμως να θέλουμε να κουράσουμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επί της ουσίας και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον το δικό σας. Έχουμε και την τιμή και τη χαρά να έχουμε και πολλούς υπηρεσιακούς εδώ. Με όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας, να κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συνέχεια. Να καλωσορίσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους παρευρίσκεστε. Να ξεκινήσω έτσι από τον αγαπητό Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Κορδίλα, από τους αυτοδιοικητικούς, τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Γιάννης Ογιάτσιος, η Δέσποινα Κοζατσάνη, ο Θωμάς Ομάνος, όλους τους υπηρεσιακούς, τους γενικούς μας διευθυντές, τον κύριο Κουτούλα, τον κύριο Γρίβα, τους δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους, συναδέλφους στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γρεβενών, τους υπηρεσιακούς μας διευθυντές και υπηρεσιακά στελέχη των διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, την αγαπητή διοικήτρια του νοσοκομείου μας εδώ στα Γρεβενά και όλους εσάς τους προέδρους και απλούς πολίτες που βρίσκεστε τον εκπρόσωπο εδώ της πυροσβεστικής και ευχόμαστε έτσι να μην έχουμε τόσο έντονα φαινόμενα όπως και σήμερα ακόμα, έτσι από τη διαδρομή από την Κοζάνη είχαμε έντονη καταιγίδα και ας ελπίσουμε αυτά να είναι τα τελευταία, αν και δεν το νομίζουμε, αλλά ας καταθέτουμε τις ευχές μας. Είναι η πρώτη λοιπόν δημόσια επίσημη παρουσίαση του απολογισμού του πρώτου εξαμήνου του 2022. Στο σχεδιασμό μας έχουμε τον απολογισμό αυτό να γίνεται κάθε εξάμηνο δημόσια με την παρουσία όλων των πολιτών που θέλουν να παρευρίσκονται. Παρέλειψα να πω και τον αναπληρωτή προϊστάμενο της διαχειριστικής, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο.
ο οποίος θα μας παρουσιάσει και στη συνέχεια και τα έργα του ΠΕΠ εδώ για την πίεψη των Γρεβενών. Για να έχουμε λοιπόν αυτή την τακτική επικοινωνία και να γνωρίζετε κι εσείς τι έργα υλοποιούνται εδώ στα Γρεβενά και να υπάρχει και αυτή η διάδραση μεταξύ μας, εφόσον υπάρχουν προτάσεις και σχετικές τεκμηριώσεις, να ενσωματώνονται στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Η παρουσίαση η δικιά μου θα περιοριστεί, έτσι έχουμε σχεδιάσει, θα περιοριστεί μόνο στα έργα των ορίων του τοπικού Δήμου, όπου γίνεται η παρουσίαση σήμερα εδώ, δηλαδή του Δήμου Γρεβενών. Γίνονται συνολικά αυτό το διάστημα 12 εξαμηνέοι απολογισμοί, 4 των χωρικών αντιπεριφερειακών και 8 των θεματικών αντιπεριφερειακών στους αντίστοιχους Δήμους, έδρες των περιφερειακών ενωτήτων, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και σε άλλους 8 μικρότερους Δήμους σε όλη την περιφερειά μας. Δηλαδή κυριολεκτικά διατρέχουμε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να επικοινωνήσουμε και με τους αυτοδιοικητικούς αλλά και με τους απλούς πολίτες το έργο που έχει γίνει αυτό το εξάμηνο, το τονίζω, το εξάμηνο του 22. Θα έχουμε το Σεπτέμβριο έναν απολογισμό της τριετίας και στο τέλος του έτους, πρώτα θεός, θα έχουμε και τον απολογισμό των ετήσεων για το 22. Με την ίδια διάρθρωση λοιπόν, όπως ανέφερα, να πούμε ότι για το Δήμο Γρεβενών η παρουσία μας εδώ ως περιφερειακή ενότητα Γρεβενών υπολογίζεται, εκτιμάται σε έργα ύψους 63,1 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν ξέρω αν δεν φαίνεται στο προβολικό. Και αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Περιφερειακή Αρχή μέσω κάποιων προγραμμάτων, τα οποία είτε είναι το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, είτε είναι το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, είτε είναι άλλα τομεακά προγράμματα τα οποία διαχειριζόμαστε εμείς ως Περιφέρεια και σε συνεργασία και με το Δήμο Γρεβενών υπάρχουν αυτές οι εντάξεις και οι εγκρίσεις των σχετικών προτάσεων. Βέβαια, τα περισσότερα έργα που θα παρουσιάσω είναι αυτά τα οποία υλοποιούμε εμείς ως Περιφέρεια εδώ στα Γρεβενά και να ξεκινήσω και να πω ότι ο αρχικός μας σχεδιασμός αναφέρονταν σε μία σειρά έργων βασικής υποδομής, διαγνώσκοντας ότι υπάρχει μία σοβαρή αδυναμία σε όλη την περιφερειά μας, σε αντίστοιχα έργα βασικών υποδομών, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα που είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Είχαμε λήψεις και σε έργα βασικών υποδομών στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας, στη δημόσια διοίκηση και δεν είναι απλά μόνο τεχνικά έργα, αλλά είναι και ένας εξοπλισμός, ο οποίος αν λείπει σήμερα από ένα δημόσιο οργανισμό ή από μία δημόσια επιχείρηση, είναι σαν να λείπουν αυτές οι βασικές υποδομές. Μιλάω για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που θα δούμε και συνέχεια και τις ψηφιακές αναβαθμίσεις. Ωστόσο, ξεκινήσαμε λοιπόν το σχεδιασμό μας προτάσσοντας τα τεχνικά έργα βασικών υποδομών στον πρωτογενή τομέα, δεδομένου ότι και εδώ στα Γρεβενά θελήσαμε να τονώσουμε αυτόν τον χαρακτήρα, τον γεωργοκτηνοτροφικό, που κάποτε στο πρόσφατο παρελθόν διακρίνονταν τα Γρεβενά, ήταν πρωταθλητές στην καλλιέργεια και στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Εδώ θέλουμε να επαναφέρουμε στην πρώτη θέση την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και προτάσσοντας αυτόν τον χαρακτήρα της πράσινης ενότητας, του πράσινου νομού, αναδεικνύοντας αυτά τα προϊόντα. Προϊόντα όμως χωρίς υποδομές δεν γίνονται. Βασικές υποδομές σε έναν κτηνοτροφικό νομό που δεν μπορούν να πάνε στους στάβλους τους ή βαλτώνουν τα φορτηγά όταν πάνε να πάρουν το γάλα ή σμπαραλιάζουν τα αυτοκίνητά τους οι κτηνοτρόφοι επειδή πηγαίνουν κάθε μέρα 2 και 3 φορές και στα 5 χρόνια πρέπει να πάρουν και ένα αυτοκίνητο επιπλέον. Αυτό είπαμε θα τελειώσει άπαξ διαπαντός. Έτσι, εδώ στα Γρεβενά έχουμε εντάξει ένα έργο, το υψηλότερο έργο, το μεγαλύτερο έργο βασικών υποδομών οδοποίησης ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ. Στο Δήμο Γρεβενών, λοιπόν, πριν από λίγες εβδομάδες, υπογράψαμε τη σχετική προγραμματική με τον Δήμαρχο, τον Γιώργο του Δασταμάνη, και είναι ένα εμβληματικό έργο. 10 εκατομμύρια ευρώ δεν υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε κανένα Δήμο στη Δυτική Μακεδονία έργο αγροτικής οδοποίησης. Στη Δεσκάτη θα τα πούμε στη Δεσκάτη, Δημήτρη. Σήμερα περιοριζόμαστε εδώ
στο Δήμο Γραβενών. Ναι, σήμερα να πούμε και την είδηση, έχει έρθει από το ελεγκτικό η έγκριση της αγροτικής οδοπίας 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αγροτική οδοπία που υλοποιούμε και στο Δήμο Δεσκάτης, σαν είδηση. Επίσης, έχουμε κάνει μία άλλη δαπάνη πάλι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 400.000 ευρώ για τη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου στο Δήμο Γραβενών. Και συνεχίζουμε, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εδώ οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν επιμεληθεί τις μελέτες, να το πούμε και αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο γεγονός οι υπηρεσίες να υλοποιούν τα έργα ολοκληρωμένα από τη μελέτη μέχρι και την επίβλεψη. Και εδώ είχαμε την ευτυχή συγκυρία, αγαπητέ Γενικέ, να ετοιμάσουν εδώ οι υπηρεσίες μας τη μελέτη που θα καλύψει πάνω από 200 κτηνοτρόφους ως ωφελούμενος από αυτήν την παρέμβαση. Άλλη κατηγορία έργων βασικών υποδομών αφορά στην άρδευση, όπου εδώ έχουμε ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προς μελέτη τα έργα για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, όπως επίσης και την αναβάθμιση με την κατασκευή net metering στην κοινότητα της Αγάπης και τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου στο Βατόλακο, καθώς επίσης και μια παρέμβαση για το αρδευτικό δίκτυο του Πόρου. Ενώ είναι υπομελέτη η επανεκκίνηση του αρδευτικού δικτύου των Μαυραναίων και έχουν προχωρήσει αρκετά οι μελέτες τις οποίες γίνονται από την υπηρεσία, καθώς επίσης ακολουθεί και η αντίστοιχη μελέτη για το αρδευτικό του Παλιοχωρίου. Εδώ να πω ότι δυστυχώς το κομμάτι των αρδευτικών δικτύων, η περιφέρειά μας, παρόλο που είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε επιφανειακά ύδατα, είμαστε ουραγοί στην αξιοποίηση των υδάτων και είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση ως προς την ποιότητα των αρδευτικών μας δικτύων, τα οποία κυριολεκτικά είχαν παραμεληθεί, είχαν αφαιθεί στην τύχη τους. Γι' αυτό το σκοπό ανέθεσα ως καθήκοντα τεταλμένου συμβούλου στο θέμα του Μάνου, ο οποίος είναι και αγρότης, είναι και πρόεδρος του αρδευτικού του Βράχου, γνώστης του αντικειμένου, κατέγραψε το σύνολο των αρδευτικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια και τα βρήκαμε ότι ήταν σε εχθρή κατάσταση τα περισσότερα. Και είναι κρίμα και αμαρτία να έχουμε πληρώσει ως Έλληνες πολίτες μέσα από τη φορολογία μας έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Άμα τα υπολογίσουμε, ξεπερνάνε τα συνολικά τα έργα αυτά τα 300 εκατομμύρια. Άμα θέλουμε να τα κάνουμε σήμερα, θα ξοδεύουμε πάνω από 300 εκατομμύρια και να μην λειτουργούν. Μεγαλύτερο παράδειγμα το αρδευτικό του Καρπερού δεν υπάρχει, έτσι, το χωριό μου, της μητέρας μου. Αλλά αν πάμε και στο άλλο επίσης ισοδύναμο αρδευτικό των Σερβίων, όπου και εκεί από τις 25.000 στρέμματα αρδεύονται οι 7.000 στρέμματα. Για ποιο γίνονται επομένως αυτά τα αρδευτικά? Δεν μιλάω για άλλα αρδευτικά τα οποία ήταν κατασκευασμένα και δεν λειτουργήσαν ποτέ, ή κάποια που δούλεψαν 5-10 χρόνια και αφέθηκαν στην τύχη τους. Μαυραναίοι, παλιοχώροι, και μετά αναρωτιόμαστε τι δουλειά θα κάνουν τα παιδιά. Και βλέπουμε αλλού γεωργούς, μην πάμε μακριά, είτε στις αμυγδαλιές εδώ που βγάζουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο, είτε στους πύργους πάνω στην Εορδαία, όπου ζουν τις οικογένειές τους γιατί έχουν δενδροκομεία, δυναμικές καλλιέργειες, αρδευόμενες καλλιέργειες και βγάζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα και είναι τα μόνα χωριά όπου αυξάνεται ο πληθυσμός, έτσι. Εκεί που έχουμε έντονη δραστηριότητα στη δενδροκομεία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εδώ στα Γραβενά, αυτό που σας είπα, να επαναφέρουμε τον νομό Γραβενών πρωταθλητή στα βιολογικά και με τέτοιου είδους καλλιέργειες. Άλλη κατηγορία βασικών υποδομών που έχουμε εντάξει στο σχεδιασμό μας και είναι σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίησή τους είναι ο αναδασμός στο Παλιοχώρι. Έχουμε εδώ εξασφαλισμένους από τους ΚΑΠ 250.000. Έχουμε και κάποιες αδυναμίες έτσι λόγω έλλειψης προσωπικού και στις υπηρεσίες που δεν μας επιτρέπουν να τρέξουμε όσο γρήγορα θα θέλαμε αυτά τα έργα. Ωστόσο δεν πτωούμεθα και για να θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, ειδικά στις τεχνικές υπηρεσίες, μέσω της αναπτυξιακής Κοζάνης, της αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας μάλλον, έχουμε συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με όλες τις διευθύνσεις τεχνικών έργων και της έδρας και έχουμε μπει στη διαδικασία να προσλάβουμε και εντός των ημερών θα αρχίσουν να έρχονται μηχανικοί, 4-5-6 μηχανικοί σε όλες τις διευθύνσεις τεχνικών έργων στην περιφέρειά μας για να δυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό και να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα
τα έργα. Και κατά τον ίδιο τρόπο, με την ίδια λογική, για να βοηθήσουμε τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος, του επιχειρησιακού μας προγράμματος, για να μπορούν να υποστηρίζουν τα έργα τους καλύτερα, να ορμάζουν τις μελέτες και να τα παρακολουθούν μέσω της διαχειριστικής. Έχουμε συνάψει αντίστοιχη σύμβαση με την ΜΟΔ, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, και παίρνουμε υπαλλήλους και έχουμε διαθέσει υπαλλήλους σε όλους τους δήμους της που ζητήσανε την αντίστοιχη βοήθεια της περιφέρειάς μας, για να μπορέσουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ανθρώπινο δυναμικό αυτούς τους φορείς, όπως και οι αντίστοιχες υπηρεσίες της περιφέρειας αλλά και των Δήμων είχαν αυτή την αδυναμία. Όχι ότι θεραπεύσαμε πλήρως, αλλά τουλάχιστον βελτιώσαμε την κατάσταση. Συνολικά λοιπόν, αν κάνουμε μία αναφορά το προηγούμενο, όχι το επόμενο, συγγνώμη, μία αναφορά το προηγούμενο, σαν και στα δοσκοτόπια, μία αναφορά για τα έργα βασικών υποδομών στον πρωτογενή τομέα, έχουμε ανοίξει όλα τα μέτωπα αγροτικής οδοποίησης, αναδασμούς, παράλληλα έργα αναδασμών, αρδευτικά δίκτυα, βοσκοτόπια. Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία για τη δημοπράτηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Πρώτη από όλες τις περιφέρειες, ξέρει ο Γενικός ο κ. Κοτούλας, βγάζουμε μπροστά αυτή τη διαδικασία ένα έλλειμμα της χώρας από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, που θα έπρεπε να είναι τελειωμένη υπόθεση από όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να αντλούμε χρήματα ευρωπαϊκά για να κάνουμε τα βοσκοτόπια μας, που είναι το πεδίο δράσης της παραγωγής της κτηνοτροφίας μας, να τα κάνουμε σύγχρονα παραγωγικά και προσβάσιμα στους κτηνοτρόφους. Αυτά αφέθηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους και τώρα ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει κυριολεκτικά. Θέλει να κάνει ένα φωτοβολταϊκό, θέλει να πάει να το καταπατήσει, θέλει να πάει να κάνει, δεν ξέρω, σκουπιδότοπο. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι αντελώς απαράδεκτο για μια χώρα ή για μια περιφέρεια που θέλει να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν περιμένουμε άλλο. Περιμέναμε το Υπουργείο ένα χρόνο να κάνει τις σχετικές ρυθμίσεις. Χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι ρυθμίσεις, βγάζουμε τη διαδικασία στον αέρα για να βγει ο ανάδοχος και να κάνει τη μελέτη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που θα επιτρέψει την οριοθέτηση των βοσκοτόπων και εκεί τα βοσκοτόπια να ανήκουν στους κτηνοτρόφους. Και να έχουμε τη δυνατότητα, όπως αντλούμε χρήματα από το ΠΕΠ ή από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να έρθουν κονδύλια 50, 100, 200 εκατομμύρια μόνο για τα βοσκοτόπια. Τώρα δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. Τα παίρνουν άλλες χώρες, άλλες περιφέρειες. Εμείς ως Ελλάδα τα παρακολουθούμε ως παρατηρητές. Γιατί ποτέ δεν επενδύσαμε σοβαρά στην κτηνοτροφία. Αυτό λοιπόν, σας το λέω να το ξέρετε, ότι πρώτοι ανοίγουμε αυτόν τον χώρο και δεν σας κρύβω ότι περιμένουν άλλες περιφέρειες να δουν πώς θα κάνουμε τη διαδικασία, γιατί είναι πρωτόγνωροι. Όμως επειδή το πιστεύουμε, είμαστε αποφασισμένοι να το φέρουμε εις πέρας. Τελειώνοντας λοιπόν και με τα βοσκοτόπια, όπου και εδώ έχουμε κάνει μια παρέμβαση 50.000 ευρώ για να εφαρμόσουμε κάποια ευφύ συστήματα, όπως λέγεται, για την παρακολούθηση αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας του πλούτου, του παραγωγικού πλούτου των βοσκοτόπων. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια αυτά. Συνολικά έχουμε για τα λοιπά έργα υποδομών στο επίπεδο του Δήμου Βρεβενών, έχουμε κάποια ενδεικτικά που όλα μαζί, αν τα αφρίσουμε, είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ τα υπόλοιπα έργα υποδομών, το προηγούμενο σάκι εδώ. Και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται η αποκατάσταση του Εθνικού Δικτύου στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μιλιάς, ο δρόμος ο γνωστός που είχε τις καθιζήσεις, έχει αποκατασταθεί με πολύ υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Επίσης υλοποιήθηκε η βελτίωση του δρόμου Γραβενών Σαμαρίνας με την μελέτη και την επίβλεψη από την υπηρεσία μας. Ένας δρόμος ο οποίος δέχεται μεγάλο φορτίο μετά και τη λειτουργία των εργοστασίων. Γίνονται διαρκείς προσπάθειες και θα συνεχίσουμε και θα τις εντείνουμε. Έχουμε εντάξει μια πρόταση για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Δήμο Γραβενών ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ, είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ, θα μας τα πει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια, ενώ επίσης και μια άλλη πρόταση του Δήμου Γραβενών, ενταγμένη και αυτή στο ΠΕΠ, που αφορά την ανάπληση της κεντρικής οδός στην πόλη των Γραβενών της 13ης Οκτωβρίου ύψους 3,5 εκατομμύριων ευρώ περίπου, είναι και αυτή ενταγμένη στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα και έχει εγκριθεί. Επίσης, στο κομμάτι αυτό της οδοποίησης, έχουμε εντάξει το δρόμο Γρεβενά-Βασιλίτσα σε ένα ξεχωριστό ταμιακό
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο για πρώτη φορά το ανοίγουμε εμείς σε επίπεδο χώρας. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται εν μέρη και από το πρόγραμμα δίκης μετάβασης, άρα όσοι λέγονται τα γρεβενά δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα δίκης μετάβασης διαψεύδονται, είναι και τα γρεβενά, είναι και η Καστοριά, και ήδη έχουμε την πρώτη θετική έγκριση για αυτόν τον δρόμο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, γρεβενά Βασιλίτσα, και επίσης προχωράνε και οι μελέτες που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση του δρόμου νησί Καρπερό. Ενδεικτικά είναι κάποια έργα λοιπόν στην κατηγορία αυτή, όπως σας είπα, συνολικού προπολογισμού κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ως προς τα κτηριακά, άλλες βασικές υποδομές, εξοπλίσαμε με συστήματα ενεργικής αναβάθμισης, χρηματοδοτήσαμε μάλλον τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου μας εδώ στα Γρεβενά, με 913.000, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η σχολή των αστιφυλάκων Γρεβενών με μια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 3,5 εκατομμύριων ευρώ και έπεται και συνέχεια με κάποια έπιπλα που ζητάει η αστυνομία έτσι να τους βοηθήσουμε. Άλλα έργα τα οποία υλοποιούνται εδώ στο Δήμο Γρεβενών και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας είναι η πρόταση του Δήμου Γρεβενών για το δίκτυο ίδρυυσης ύψους προϋπολογισμού 4,2 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο όπως ενημερώνουμε είναι και σε πολύ καλή φάση υλοποίησης, ενώ άλλη κατηγορία έργων είναι αυτή των αντιπλημμυρικών, όπου για πρώτη φορά έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντα και σε συνόηση και με όλους τους αντιπεριφερειάρχες και εδώ με τον Γιάννη Γιάτσιο, βάλαμε μπροστά αυτά τα εμβληματικά έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών και για πρώτη φορά καθαρίζονται ρέματα που είχαν να καθαριστούν δεκαετίες, έτσι το βλέπετε, το βλέπουμε και συνεχίζουμε και εδώ αυτό που γίνεται και στα Γρεβενά, γίνεται σε όλη την Δυτική Μακεδονία, να ξέρετε. Επίσης έχουμε κάποια έργα που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική προστασία του οδικού δικτύου ευρύτερα στην περιφερειακή, στο Δήμο Γρεβενών. Συνολικός προϋπολογισμός 1 εκατομμύριο και εδώ αυτά τα έργα. Να πάμε σε μια άλλη κατηγορία, όπως είπαμε, σε όλους τους τομείς έχουμε αναπτύξει το σχεδιασμό και την ένταξη έργων. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ενταγμένο έργο εδώ στον τομέα του πολιτισμού για την αποκατάσταση του πετρογέφυρου του Σπανού εδώ στο Δήμο Γρεβενών ύψους 450.000 ευρώ. Εδώ είναι η αρχαιολογία που το υλοποιεί και το επιτηρεί. Μια αξιόλογη προσπάθεια που κάνουμε σε επίπεδο περιφέρειας να αναδείξουμε τον πολιτισμικό μας πλούτο ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης και ανάπτυξης της περιφέρειάς μας με στοχευμένες δράσεις. Και στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και το εμβληματικό έργο σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο της ανακατασκευής της γέφυρας του Πασά, όπου η μελέτη έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, υλοποιείται αυτή τη στιγμή και αναμένεται εντός του έτους να ολοκληρωθεί και να δημοπρατηθεί το έργο. Άλλα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος συντήρησης των θρησκευτικών μας μνημείων. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την κληρονομιά, γιατί η Δυτική Μακεδονία αλλά και ο Δήμος Γρεβενών έχει ένα τεράστιο απόθεμα της μεταβυζαντινής περίοδου που μπορεί να αποτελέσει ένα πόλο έλξης, όπως είπα, και ανάπτυξης αυτών των μορφών τουρισμού, του πολιτισμικού τουρισμού, και σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον και τα τοπικά προϊόντα να δημιουργήσουμε έτσι μια εξαιρετική τουριστική προσφορά. Εδώ λοιπόν έχουμε εντάξει την αποκατάσταση του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων του Μαυρονόρους με 428.000 ευρώ και ομοίως την Ιερά Μονή των Παμεγίστων Ταξιαρχών στην ομώνυμη τοπική κοινότητα με περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και την ίδια περίοδο είναι ενταγμένο και το έργο της Μεγάλης Παναγιάς στη Σαμαρίνα, όπου εδώ έχουμε, είναι αλήθεια, κάποιες δυσκολίες, προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε και θα τις ξεπεράσουμε. Πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της παρουσιάσεως, να πάμε και στον αθλητισμό, όπου εδώ συμμετέχουμε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ενεργή αναβάθμιση του κλειστού κολυμπητήριου Γρεβενών που υλοποιεί ο Δήμος Γρεβενών. Συνολικά εδώ διατίθενται κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ
ένα εμβληματικό έργο για την πόλη των Βρεβενών. Και να περάσουμε στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, όπου εδώ σε συνεργασία με την αγαπητή μας διοικήτρια εκμεταλλευτήκαμε, να κάνω έτσι κατάχρηση αυτού του όρου, την συγκυρία που εκδηλώθηκε με την πανδημία, με τον κορονοϊό, και δόθηκε δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφούν πόροι που είχαν προϋπολογιστεί για χρηματοδοτήσεις έργων να δοθούν για ενίσχυση νοσοκομείων. Ουδέποτε άλλοτε το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως επίσης και για πρώτη φορά έδωσε ρευστότητες στις επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν στα νοσοκομεία, ενώ υπήρχε ένας αρχικός, μια αρχική πρόσκληση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με την ευκαιρία του κορονοϊού δώσαμε άλλο 1,3 εκατομμύριο ευρώ για το νοσοκομείο των Βρεβενών για να αναβαθμιστεί αποκλειστικά για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για λοιμώδη νοσήματα όπως είναι και ο κορονοϊός. Αυτό συνέβη σε όλα τα νοσοκομεία. Περίπου 3 εκατομμύρια δόθηκαν εδώ στα Βρεβενά, λίγα περισσότερα στην Κοζάνη, στην Τολεμάδα, λίγα λιγότερα στην Φλόρινα και την Καστοριά από τα Βρεβενά. Όμως και τα 5 νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν ανάγκη κανένα μηχάνημα πλέον για τα επόμενα χρόνια. Είναι εξοπλισμένα, αναβαθμισμένα, γίνεται και μια προσπάθεια και με το προσωπικό και με τους διοικητές μας, εδώ είμαστε σε συνεργασία τους, ώστε να μην υπάρχουν και τυχόν ελλείψεις σε προσωπικό, ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τα περιστατικά που φεύγουν για περίθαλψη και νοσηλεία εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ να εξάρω την προσπάθεια και της διοίκησης του νοσοκομείου μέσα στον κορονοϊό, όπου πραγματικά έβαλε πλάτη στη Δυτική Μακεδονία με πολλά περιστατικά που δεν δέχονταν άλλα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο Βρεβενών εδώ ανέδειξε τη δυναμική και την προοπτική που έχει, όχι μόνο στις δύσκολες περιστάσεις που περάσαμε, αλλά και στα χρόνια που θέλουμε να οργανώσουμε και στο κομμάτι αυτό αναπτυξιακές δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενοι τις υπηρεσίες υγείας που μπορούν να προσφερθούν από τα νοσοκομεία μας, όπως και εδώ των Βρεβενών. Και αυτό θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον, για να χτίσουμε αυτό το σχεδιασμό πάνω στον υφιστάμενο εξοπλισμό που υπάρχει εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Τελειώνοντας, να πω και δύο λόγια για την πολιτική προστασία. Είναι ένας τομέας ο οποίος θα μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο, δυστυχώς, μέσα από τις έντονες καιρικές μεταβολές που τις ζούμε και σήμερα. Εδώ έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος και της περιφέρειας κατόπιν κεντρικού σχεδιασμού και έχει προβλεφθεί ένα περιφερειακό κέντρο πολιτικής προστασίας που θα συντονίζει όλες τις επιμέρους δομές και στις 4 περιφερειακές ενότητες πολιτικής προστασίας στην περιφέρειά μας. Εμείς το έχουμε αναγάγει σε επίπεδο αντιπεριφέρειας. Έχει οριστεί αντιπεριφερειάρχης, είναι εδώ ο Θωμάς Ομάνος, για να υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός σε πολιτικό επίπεδο, σε συνεργασία με την πυροσβεστική και με τα άλλα σώματα ασφαλείας, να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε το συντομότερο δυνατόν, είναι μια κρίσιμη παράμετρος, και να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό που ήδη έχουμε για μέτρα προληπτικά αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων, τα οποία, όπως προνέφερα, θα μας απασχολούν στο εξής συχνά πυκνά. Ήδη έχουμε μιλήσει με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και έχουμε αναθεωρήσει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων, δίνοντας μια προτεραιότητα σε έργα αντιδιαβροτικής προστασίας των έργων μας, διότι με αυτές τις καταρακτώδεις βροχές δυστυχώς θα έχουμε πολύ πιο έντονα διαβροτικά φαινόμενα, και με τις κλασικές προδιαγραφές των έργων αυτές θα καταπονούνται πολύ περισσότερο. Αυτό λοιπόν τον τομέα τον υποστηρίζουμε πέραν αυτής της οργανωτικής δομής και με χρηματοδότηση ύψους 688.000 ευρώ σε επίπεδο Δήμου Βρεβενών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, για να μπορεί να τα αξιοποιεί και για φυσιολογικές συνθήκες και για διάφορα έργα. Ομοίως και η Περιφερειακή Ενότητα Βρεβενών έχει αιτηθεί την προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 502.000 ευρώ. Και συνεχίζουμε όμως εδώ, γιατί όπως σας είπα και σε κεντρικό επίπεδο θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Και κλείνοντας με τον τομέα του τουρισμού, άφησα στο τέλος το εμβληματικό έργο του Όρλιακα, είναι και εδώ ο καθηγητής, ο κύριος Οικονόμου. Ναι,
όπου σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο, προχωράει η μελέτη ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου αυτού και θα μας πει ο κ. Παπαδόπουλος περίπου εντός του έτους το πιο πιθανό ποιος είναι ο χρόνος της δημοπράτησης του έργου ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το όνειρο που ενέπνευσε όλους τους, όχι μόνο τους Γρεβενιώτες αλλά τους Δυτικομακεδόνες, το όραμα του κυρίου Οικονόμου να γίνει πράξη και να αποτελεί ένα σημείο αναφορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο Δήμος Γρεβενών, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με αυτό το εμβληματικό έργο. Και επίσης προστίθεται σε αυτή την προοπτική για το χιονοδρομικό θα μιλήσουμε άλλη μέρα, περιμένουμε κάποιες αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο όπως έχουν τεθεί στον αρμόδιο υπουργό, αλλά δίπλα σε αυτά τα εμβληματικά έργα των Γρεβενών έχουμε προσθέσει και το επίσημα πλέον αναγνωρισμένο γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης, όπου αποτελεί πλέον ένα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα από την UNESCO γεωπάρκα και αυτό από εδώ και στο εξής θα προσθέτει όλο ένα και περισσότερο αξία στον τόπο μας, στο Δήμο Γρεβενών, στην Ενότητα Γρεβενών, στη Δυτική Μακεδονία και ήδη έχουμε ολοκληρώσει ένα σχεδιασμό ώστε να αναλάβει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας τη διαχείριση αυτού του πολύ σημαντικού έργου, δομής που αγκαλιάζει σχεδόν το σύνολο του νομού Γρεβενών και ένα μεγάλο κομμάτι από το νομό Κοζάνης και μέσα εδώ εντοπίζονται μοναδικότητες γεωλογικές σε παγκόσμιο επίπεδο και θα αποτελέσουν έναν διεθνή κράχτη, ένα προσκλητήριο επισκεπτών της περιοχής μέσα από αυτή το σχεδιασμό που κάνουμε. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν εντάχει για το τρέχον εξάμηνο ήταν αυτός που σας παρουσίασα με κάποια ενδεικτικά έργα. Κλείνοντας με τον τουρισμό να πω ότι μόλις προχθές παρουσιάστηκε το σήμα του τουρισμού και όχι μόνο, το σήμα της Δυτικής Μακεδονίας της περιφέρειάς μας, η οπτική εικόνα όπως λέγεται, το λογότυπο της Δυτικής Μακεδονίας και το σχέδιο δράσης για τον τουρισμό της Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία του Υπουργού Τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους 5 άξονες του νέου παραγωγικού μοντέλου και μπορεί να είμαστε ουραγός ως περιφέρεια σε επίπεδο χώρας, ωστόσο η δυναμική είναι τεράστια να αναπτυχθεί και πλέον με αυτό το σχέδιο θα έρθουμε και στις τοπικές κοινωνίες και να μιλήσουμε και εδώ στα Γρεβενά, στον Ορεινό Όγκο και να παρουσιάσουμε αυτό το σχεδιασμό που έχουμε και να συνεργαστούμε με τους επιχειρηματίες για να αξιοποιήσουμε αυτά τα μοναδικά γνωρίσματα που έχει ο τόπος μας. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι την περίοδο αυτή έχουν κλειδώσει τεράστια κονδύλια για τη Δυτική Μακεδονία και για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Αυτά διακρίνονται στο πρόγραμμα δίκες μετάβασης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, όπου είναι μέτοχος και η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, είτε με δημόσια έργα είτε με ιδιωτικές επενδύσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωράμε την υλοποίηση της πρώτης βιομηχανικής περιοχής εδώ στα Γρεβενά, στους Μαυραναίους, πάλι στο Δήμο Γρεβενών εδώ, για να υπάρχει ένας χώρος που θα μπορεί να φιλοξενεί επενδύσεις, που ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, καθώς επίσης και έργα που εντάσσονται σε άλλα προγράμματα, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα βλέπουμε εδώ στη γειτονιά μας, ωφελούνται τα Μάλα, τα Γρεβενά και η Δυτική Μακεδονία με τον Ε65. Αν δεν ήταν σε φάση απολιγνητοποίησης δεν θα γίνονταν αυτό το έργο, δεν περνούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας της απολιγνητοποίησης γίνεται αυτό το έργο που θα μας φέρει στην Αθήνα μόλις ολοκληρωθεί από τα Γρεβενά σε 3,5 ώρες διαδρομή. Καταλαβαίνετε πόσο θα αλλάξει η ζωή μας με αυτά τα έργα, τα σημαντικά που γίνονται, αλλά πολύ περισσότερο και με τα τεράστια κονδύλια που θα έρθουν στη Δυτική Μακεδονία για την επόμενη περίοδο. Αν αθροίσουμε το σύνολο των προγραμμάτων που θα έρθουν εδώ, η συνολική τους αξία ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 8 με 10 χρόνια. Ουδέποτε άλλοτε είχε η Δυτική Μακεδονία τόσα χρήματα, ουδέποτε άλλοτε η Δυτική Μακεδονία δεν ήταν τόσο έτοιμη με τον απαραίτητο σχεδιασμό, με τα απαραίτητα προγράμματα έτοιμα να υποβάλουμε τις πρώτες προτάσεις μας προς έγκριση στις προσκλήσεις που θα βγουν αμέσως μετά το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτό το σχεδιασμό σε έργα ωφέλιμα για τον τόπο, για όλους τους πολίτες, για όλους τους Γρεβενιώτες, για όλους τους Γρεβενιώτησες.
Αυτές λοιπόν τις χρήσιμες πληροφορίες, θέλω να πιστεύω για όλους, θέλω να σας καλέσω να γίνετε εσείς οι απόστολοι και οι αναμεταδότες αυτών των θετικών ειδήσεων για τον τόπο μας, σε όλους τους συμπολίτες μας, και να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε έτσι ένα θετικό διάλογο, ένα γόνιμο, ένα επικοδομητικό διάλογο, ώστε να εμπλουτίσουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα και εδώ στα Γρεβενά και να αυξήσουμε τον αριθμό των έργων που μπορούν να ενταχθούν και μπορούν να σηκώσουν και οι υπηρεσίες μας, έτσι, και να σε κάθε απολογισμό να έχουμε όλο ένα και περισσότερα έργα να παρουσιάζουμε που θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, θα ανοίγουν νέες δουλειές για τους ανθρώπους εδώ, να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι πίσω και να βελτιωθεί και το εισόδημα που θα παράγεται εδώ στον τόπο. Αυτός ήταν λοιπόν ο απολογισμός από μένα. Σάκη, τώρα έχεις εσύ το λόγο. Να ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Θα συνεχίσουμε με το Σάκη και Φωνή. Να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τον καθηγητή μας, τον κύριο Κονόμου, τον εμπνευστή του αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα. Παράληψή μου μεγάλη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαι ευγνώμων που είστε εδώ σήμερα. Ευελπιστώ να κάνουμε μια επικοδομητική κουβέντα στη συνέχεια. Θέλω να μην θα προσπαθήσω στην παρουσίασή μου να είμαι σύντομος, γιατί νομίζω ο Περιφερειάρχης ήταν καταιγιστικός και τα είπε όλα. Επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Καλαϊδόπουλο, τον Αντώνη, η παράληψή μου, και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Ντούνα τον Αλέκο. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο ξαναναφέρω. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τις τεχνικές μας υπηρεσίες για τη μελέτη για το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και συγκεκριμένα τον διευθυντή μας τον Νίκο τον Παλωδήμο για την τεράστια προσπάθεια και για τη συγκεκριμένη μελέτη αλλά και για το δρόμο Γρεβενά Βασιλίτσα. Θα ήθελα να καλέσω λίγο τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον προϊστάμενο, να κάνει μια σύντομη παρουσίαση, μια που είμαστε και στο θέμα του αστρονομικού πάρκου, για να είμαστε σύντομοι και ουσιαστικοί και να μπορέσω κι εγώ τάχιστα να παρουσιάσω τα υπόλοιπα του τεχνικού προγράμματος του πρώτου εξαμήνου του 2022 και να μπορέσουμε μετά να μπούμε σε μια διαλογική συζήτηση και όλοι οι φορείς να παρουσιάσουν τα προβλήματα και ό,τι μπορούμε να παρουσιάσουμε για να αναπτύξουμε τον τόπο μας περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 και γενικότερα σε όλη την πορεία του 2023. Γιάννη, ο λόγος εσένα. Σας χαιρετώ και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Θα είμαι πολύ σύντομος, όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αναπληρωτής προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως μετονομάστη στα πλαίσια της συνεργοποίησης, της επικείμενης συνεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2127. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για την πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού, όπως φαίνεται και στο πίνακα, 294 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή εντάξεις που φτάνουν τα 564 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε, ο αριθμός εντάξεων είναι 3.660 πράξεις, μέσω οποίες είναι και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Κάθε ιδιωτική επένδυση, ακόμα και στα προγράμματα ρευστότητας, παίρνει κωδικό, άρα είναι μία πράξη αυτοτελής και αυτόνομη. Οι πράξεις στα έργα που λέμε, που υλοποιούνται από τους δικαιούχους πρώτου, δεύτερου βαθμού και λοιπόν φορέων, είναι 409. Οι συμβάσεις αυτή τη στιγμή, μέχρι 36 είναι η αναφορά μας, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί και κάθε μήνα δίνουμε στοιχεία τα οποία ανεβάζουμε στο site μας και είναι προσβάσιμα σε όλους τον κόσμο και σε όποιον θέλει να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα, ήδη έχουν καλύψει το 100% του προγράμματος, ενώ οι πληρωμές είναι ένα στοιχείο που έχουμε, παρουσιάζουμε υστέρηση, είμαστε στο 58% περίπου, με στόχο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, το οποίο κατατίθεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο και επικαιροποιείται στην πορεία και φέτος τώρα τον Ιούλιο θα κάνουμε την επικαιροποίησή του, να φτάσουμε μέχρι το τέλος του 2022 στο 80% ένας γολγοθάς για να επιτευχθεί. Είναι όμως ένας στόχος ο οποίος πρέπει να τον επιτύχουμε ή τουλάχιστον να τον προσεγγίσουμε σε μεγάλο βαθμό και αυτό θα γίνει μόνο με τη συνδρομή όλων των δικαιούχων προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα να υπάρξει επιβάρηση την επόμενη χρονιά, το 2023, με μεγαλύτερη κινητικότητα και απέτηση για νέους πόρους. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου 2022, από την αρχή της χρονιάς έχουμε εκδώσει 7 προσκλήσεις. Όχι, συνολικά είναι αυτή για το πρόγραμμά μας. Έχουμε εκδώσει 7 προσκλήσεις,
Έχουμε προβεί σε 26, έχουμε δεχτεί 26 προτάσεις ύψους 20 εκατομμυρίων. Έχουμε κάνει εντάξει 123 προτάσεων ύψους 52 εκατομμυρίων. Βλέπετε, γύρω στο 18% των έργων εντάχθηκαν αυτό το εξάμηνο. Οι συμβάσεις μας συμβασιοποιήσαν πολύ μεγάλο ποσοστό, 46 εκατομμύρια που αντιστοιχεί στο 16% του προγράμματος, επίσης μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ενώ οι πληρωμές μας είναι το αδύναμο σημείο, ναι μεν εμφανίζονται να είναι 11 εκατομμύρια, είναι η καταχωρήση των δαπανών, οι πληρωμές που έχουν γίνει είναι πολύ μεγαλύτερες, ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια. Παρά τα αυτά, ο στόχος του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα και τις εκτιμήσεις που είχαμε κάνει σε συνεργασία με τους φορείς μας, ήταν ότι οι δαπάνες μας θα φτάσουν 40 εκατομμύρια. Έχουμε σημαντική απόκληση και είναι ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να καλυφθεί. Επίπονη προσπάθεια, η οποία όμως θα καταβληθεί από την πλευρά της υπηρεσίας. Σήμερα είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση ως υπηρεσία με τον Περιφερειάρχη. Βάλαμε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι όμως για να επιτευχθούν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με την προσπάθεια που θα καταβληθεί και από εσάς και από τους δικαιούχους. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή του προγράμματος. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία, μιας και αναφέρθηκε και από τον κύριο Περιφερειάρχη, τα έργα της ΠΕ Γρεβενών υπόθηκαν, είναι αυτά που βλέπετε, 4 έργα εκτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ένα το οποίο έχει ολοκληρωθεί που αφορούσε την υγρομόνωση των δωμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, έχει ολοκληρωθεί το έργο. Η προμήθεια μηχανημάτων διαχείρισης κινδύνων που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, όπως γνωρίζω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Έχουν αρθεί οι προσφορές και περιμένουν τον μία. Ωραιότατα. Και έχουμε και δύο έργα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση ιεράς νωρίς Παναγής των Ταξιαρχών και η αποκατάσταση ιερού ναού Αγίων Θοδώρων. Έχουν υποβληθεί τα αρχή δημοπράτησης προς έλεγχο. Εκτιμώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε προέγκριση δημοπράτησης, ούτως ώστε και αυτά τα έργα να βγουν στον αέρα. Σε επίπεδο. Να κλείσω λίγο. Σε επίπεδο δημοτικών δήμων πλέον, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Γρεβενών, στο Δήμο Γρεβενών, και αυτή η αναφορά αφορά κάθε είδους πράξη, έχουμε ενταγμένες 37 πράξεις, μεταξύ αυτών και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες ανέρχονται στα 28 εκατομμύρια περίπου. Αυτά είναι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούμε σε επίπεδο χωρικής ενότητας Δήμου Γρεβενών. Βλέπετε, είναι αρκετές αναβαθμίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων. Πρέπει να πούμε ότι από το πρόγραμμα έχουμε καλύψει τη χρηματοδότηση 76 ενεργειακών αναβαθμίσεων σε 76 σχολεία, εκ των οποίων τα οποία είναι περίπου 1 στα 7 σχολεία της περιφέρειας αναβαθμίζεται μέσα από πόρους του προγράμματός μας, που είναι ένα σημαντικός άθλος για τα δεδομένα της περιοχής μας, περιφέρειας. Έχουμε άλλα σημαντικά έργα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένα από τον κύριο Περιφερειάρχη, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του ΤΕΗ, του παλαιού ΤΕΗ, του κτηριακών εγκαταστάσεων νυν Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Σημαντικό επίσης το έργο για την βελτίωση της επέκτασης εξωτερικού υδραγωγείου του οικισμού Γρεβενών, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί του χρόνου τέτοια περίοδο. Τα σχέδια ασφάλειας νερού αλλά και προστασίας υδάτων, δύο παρεμβάσεις, δύο μελέτες, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες και χρηματοδοτούνται σε επίπεδο όλων των δημοτικών ενωτήτων της περιφέρειάς μας, προκειμένου να διασφαλιστεί για την επόμενη προγραμματική περίοδο η ποιότητα των επώσιμων και κύριο λόγο υδάτων. Βλέπετε εδώ η ιερά μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της Μεγάλης Παναγίας, όπου υπάρχουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την κεντρική υπηρεσία, όπως έχουμε συζητήσει και με την εφορία και τα γνωρίζει. Σημαντικούς πόρους έχουμε δώσει και στο νοσοκομείο, αναφέρθηκαν και από τον κύριο Περιφερειάρχη. Πέραν τούτων έχουμε και την χρηματοδότηση της μισθοδοσίας, κύριε Περιφερειάρχη, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, γιατί όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άρα, με άμεσες ενέργειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε το θέμα του COVID με τη χρηματοδότηση και της μισθοδοσίας γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, πέραν του εξοπλισμού που θέσουμε σε διάθεση του προσωπικού. Και τέλος, για τον Όριακα, αναφέρθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη, έργο σημαντικό,
εντάχθηκε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ εμφανίζεται με έναν προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίων. 1,5 εκατομμυρίου είναι προϋπολογισμός της χρηματοδότησης στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ένα έργο το οποίο ήδη έχει χαρακτηριστεί ως phasing, δηλαδή μεταβατικό και στη μία περίοδο το 2014-2020 και στην περίοδο 2021-2027. Δεσμεύουμε πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Σε αυτή τη φάση χρηματοδοτούμε τη χρηματοδότηση, χρηματοδούμε την εκπόνηση της ολοκλήρωσης μελέτης και τον δρόμο διασύνδεσης με τον χώρο που θα κατασκευαστούν από εκεί και πέρα οι υποδομές για την υποδοχή των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού χώρου για τον αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο Δήμου Δεσκάτης, σημαντικά έργα και εδώ, 20 τον αριθμό, 6,5 εκατομμυρίων προϋπολογισμό ένταξης, πολλές ενεργειακές αναβαθμίσεις, παρεμβάσεις στον τομέα της σύνδρευσης για τη βελτίωση του πόσιμου ύδατος, της ασφάλειας του νερού και τα κέντρα κοινότητας μέσω κοινωνικού ταμείου και στο Δήμο Κραυγενών και στο Δήμο Δεσκάτης. Τώρα, επειδή ρωτηθήκαμε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ήδη ήμασταν από τις πρώτες περιφέρειες που καταθέσαμε, όπως με περηφάνεια δηλώνει ο κύριος Περιφερειάρχης στο πρόγραμμά μας. Όλα τα προγράμματα τυχάνουν σε δεύτερο στάδιο διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε παραλάβει τις οριζόντιες διορθώσεις, έχουμε προβεί στις διορθώσεις αυτές. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο διαβούλευσης. Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε καταθέσει την δεύτερη έκδοση του προγράμματος με τις διορθώσεις που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκτιμόμενο χρόνο δεν μπορούμε να δώσουμε με ακρίβεια. Θεωρώ όμως ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας χρόνος ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι ο χρόνος που θα έχουμε τις εγκρίσεις των προγραμμάτων. Η στρατηγική μελέτη που ήταν μια υποχρέωση έχει εγκριθεί, την έχουμε πάρει στα χέρια μας, άρα το πρώτο στάδιο έχει ολοκληρωθεί και όταν θα φτάσουμε στην τελική έκδοση του προγράμματος θα προβούμε και σε μια γενική παρουσίαση, ούτως ώστε να είναι σε πλήρη γνώση. Σε κάθε περίπτωση όμως, στο site της Περιφέρειας, το pepdim.gr, στο δικό μας site, είναι αναρτημένες όλες οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, όλα τα στάδια, όποιος θέλει να μελετήσει και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους κανονισμούς και το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και οι εγκυκλίοι που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εκπόνηση των προγραμμάτων. Αυτά, δεν θέλω να σας πάω όλο χρόνο. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω τη σκητάλη από εκεί που την άφησε ο φίλος μου Γιάννης Παπαδόπουλος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς για την αγαστή συνεργασία που έχουμε για την προετοιμασία, κύριε Περιφερειάρχα. Ξεκινώντας από το ΤΕΕ, το Επιμελητήριο, το Εμπορικό Σύλλογο, γενικότερα όλοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε η απορροφητικότητα στην επόμενη προγραμματική περίοδο να είναι πάρα πολύ μεγάλη στο 2021-2027. Η περιφέρειά μας το χρειάζεται. Όλοι οι φορείς πρέπει να συνδράμε, ώστε όλα αυτά τα έργα να είναι άμεσα και γρήγορα υλοποιήσιμα. Χωρίς να θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο και νομίζω ο διάλογος είναι πιο χρήσιμος, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος και περιεκτικός μετά από την παρουσίαση του Περιφερειάρχη μας και του Γιάννη του Παπαδόπουλου. Όπως προείπα, οι στόχοι μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη με την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών και παροχών λύσεων σε όλους τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Όλοι αυτοί οι πυλώνες δράσης που θέλουμε να αναπτύξουμε ως περιφερειακή αρχή είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προαγωγή της καινοτομίας, οι τουριστικές υποδομές, η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα, η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού, η προστασία των εμπόρων και των καταναλωτών, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η διαφάνεια, πρωτοπορία και ταχύτητα στη διοικητική διαδικασία, αλλά και η εξωστρέφεια για σύγχρονες υπηρεσίες και δράσεις της ΠΕ Γρεβενών σε αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Για όλα αυτά συντάχθηκε το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, το οποίο αποτελείται από μελέτες σε επίπεδο πρότασης για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μελέτες που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αναμένει τη δημοπράτηση και η ανάθεσή τους, μελέτες που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έχουν ανατεθεί και εκπονούνται, σε έργα που ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και αναμένεται να δημοπρατηθούν, σε έργα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης, σε ζυβασιοποιημένα έργα που εκτελούνται, σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί, σε αναδασμούς όπως αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, σε προμήθειες και υπηρεσίες.
Αναλυτικά βλέπετε έναν συνολικό προϋπολογισμό για τις μελέτες που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αναμένεται η δημοπράτηση και η ανάθεσή τους. 910.000 ευρώ αναφέρθηκαν αναλυτικά, δεν θέλω να σας κουράσω. Πού δουέ, ΚΑΠ ενταγμένα. Τα ενδεικτικότερα σημεία είναι η μελέτη οριοθέτηση των Αλιάκων και Βενέτικου 80.000 ευρώ, το δίκτυο του Αγίου Γεωργίου, όπως αναφέρθηκε ο Περιφερειάς, και η επέκταση μελέτης του Δασοχωρίου 50.000 ευρώ στη ΣΑΜΠ 941. Στις μελέτες που αναμένεται η δημοπράτηση και η ανάθεσή τους, νομίζω είναι το εμβληματικό σημείο που πρέπει να σταθούμε, είναι ο δρόμος νησί Καρπερό. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε, όπως ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης, ότι υπάρχει ήδη προγραμματική σύμβαση με τους δύο Δήμους για την μετάβαση των αρμοδιοτήτων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δεσκάλης, τον κύριο Κουρδίλα, για την αγαστή συνεργασία, και τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον Γιώργο Δασταμάνη, για όλη τη συνεργασία, και τον Περιφερειάρχη μας που από την πρώτη στιγμή ενέταξε τη μελέτη και πιστεύει και θέλει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, που είναι περίπου 11 χιλιόμετρων, ενώνει δύο Δήμους και είναι πολύ σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα και για τη φυσιολατρεία και τις δράσεις τουρισμού. Και φυσικά 520 μέτρα για την περιοχή αναψυχής των οικισμών νησίου. Συνολική δαπάνη εκτιμόμενη υλοποίησης του έργου θα είναι περίπου στα 5,5 εκατομμύρια. Μελέτες που έχουν αναρτηθεί και εκπονούνται, νομίζω η πιο σημαντική είναι περίπου 1 εκατομμυρίου. Ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης το εμβληματικό έργο του γεφυριού του ΠΑΣΑ, το οποίο πιστεύουμε ότι θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, και φυσικά ήταν το μεγαλύτερο γεφύρι της Μακεδονίας. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Μελέτες που έχουν αναρτηθεί και εκποντούνται στη συνέχεια είναι μελέτες έργων οδοποίησης για το δρόμο Γιάκας Αγία Παρασκευή και τον περιφερειακό περιβολικό 383.000 ευρώ. Σημαντικό κομμάτι το ανατολικό, η σύνδεση του δρόμου Γρεβενά Πολυνέρη με τον δρόμο Γρεβενά Περιβολίου, ένας πολύ σημαντικός δρόμος 4 χιλιόμετρων περίπου και ο οποίος είναι και τουριστικός, και ο περιφερειακός δρόμος Περιβολίου, ο οποίος είναι 2.200 μέτρων. Μελέτες που έχουν αναρτηθεί και εκπονούνται, οι σημαντικότερες μελέτες φυσικά αναφέρομαι στην ορίμαση του δρόμου Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο ξανά για τη συνεργασία, για την παραχώρηση της αρμοδιότητας, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον δρόμο 20 χιλιόμετρων που οδηγεί στο μεγαλύτερο κατ' εμέ χιονοδρομικό κέντρο των Βαλκανίων και το οποίο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους πολίτες της χώρας μετά και την έλευση του Ε65. Και ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε και τα νέα τα καλά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την χρηματοδότηση ύψους 22 εκατομμυρίων. Μία σημαντική πρωτοβουλία που πήραμε στα πλαίσια του πολιτιστικού μας αποθέματος είναι η μελέτη μετά από προγραμματική σύμβαση με την ΑΓΚΟ για την μελέτη γεωλογικών φαινομένων αστάθειας στην Ιερά Μονή Θεοτόκου στο Διάκο. Μία μοναδική εκκλησία, γνωρίζει και η κυρία Δημάκη που πάρει πολύ καλά, η οποία είναι αρχιτεκτονικής 18ου και 19ου αιώνα, σπάνιας μορφής, η οποία πρέπει να διασωθεί, και πραγματικά από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαμε τα αιτήματα της τοπικής κοινότητας αλλά και των κατοίκων, και όσοι έχουν πάει είναι ένα εκπληκτικό μνημείο. Έργα που ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και αναμένεται να δημοπρατηθούν είναι περίπου, για να μην αναλύσω κατηγορίες, ευρωπαϊκά, κτηριακά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, μνημεία, αρδευτικά, αντιπλημμυρικά και αθλητικά, 12.600.000 ευρώ. Και τα βλέπετε αναλυτικά στους ΚΑΠ, στο ΠΟΥΔΟΕ, στη ΣΑΕΠ 041 και στη ΣΑΕΠ 541. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το μεγαλύτερο έργο στην περιφέρειά μας, στην πρόσβαση στις σταυλικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για πρώτη φορά 10 εκατομμύρια ευρώ θα είναι στους κτηνοτρόφους μας, στους αγρότες επιχειρηματίες. Άμεση πρόσβαση 146 σταυλικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε 36 τοπικές κοινότητες του Δήμου Γρεβενών και στη Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών. Φυσικά, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, το ίδιο διάστημα 1.350.000 θα είναι και το αντίστοιχο για το Δήμο Δεσκάτης, το οποίο σήμερα πήραμε θετική έγκριση από την Επίτροπο, και οπότε παρεμβάσεις και βελτίωση της πρόσβασης θα πραγματοποιούν σε αγροτικούς οδούς που εξυπηρετούνται σύνολο 19 σταυλικές και βιομηχανικές υποδομές, οι οποίες ευελπιστούμε ότι στη β' φάση θα είναι και αυξημένες. Άλλο έργο που βρίσκεται άμεσα για δημοπράτηση είναι η βελτίωση της οδού Γρεβενών Κρανιάς,
δοτσικού προϋπολογισμού 280.000 της ΑΕΠ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ παράλληλα έχουμε εντάξει στο ΣΚΑΠ ένα 300.000 ευρώ για την κατασκευή τριών γηπέδων τένις. Είμαστε σε μια συνεννόηση με τον Δήμο Γρεβενών για να γίνει η προγραμματική σύμβαση, ούτως ώστε μια δυναμική του αθλητικού μας, των αθλητών μας που έχουν ως εφαλτήριο το τένις και έχουν πάρα πολλά παιδιά, να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα κίνητρο και τις υποδομές να ανταπεξέλθουν περισσότερο. Δεν θέλω να κουράσουμε την Ιερά Μονή Πανμέγιστη των Ταξιαρχών. Νομίζω όλη η αποκατάσταση, να αναφέρω μόνο ότι η μελέτη περιλαμβάνει την επισκευή, την ανάκριση, την αποκατάσταση και συντήρηση όλου του μνημείου, 1.000.000 ευρώ, και το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι θα, όπως ανακοινώθηκε από τα χείλη του Γιάννη του Παπαδόπουλου, είναι η δημοπράτηση στις επόμενες μέρες μετά τα τεύχη που μας έδωσε την ευχάριστη είδηση. Το ίδιο και την Ιερά Μονή των Ιερών Άγιων Θεοδόρων στους Μαυρανιώρους με προϋπολογισμό 4 Μαυρονόρους, είναι η ίδια κοινότητα και εκ παραδρομής, 428.000 ευρώ. Έργα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης είναι η επισκευή και συντήρηση του Διοικητηρίου Γρεβενών, προϋπολογισμό 100.000 ευρώ στη ΣΑΕΠ 541 και δημοπρατήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022. Τα συμβασιοποιημένα έργα που εκτελούνται, ένα από τα σημαντικότερα έργα αυτά είναι η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός του αρδευτικού καρπερού Δήμητρας, 1,5 εκατομμύριο περίπου ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, και τα υπόλοιπα 18 έργα που εκτελούνται είναι ύψους 1.109.000 ευρώ. Από αυτά είναι ενδεικτικά, σαν να αναφέρω, μεγάλη συντηρήση στο δικό δίκτυο για να υπάρχει άμεση προσβασιμότητα είτε των επαγγελματιών είτε των ανθρώπων που επισκέπτονται το τουριστικό κλάδο, η συντήρηση του οδικού δικτύου της ΠΕ 130.000 ευρώ, η συντήρηση επαρχιακού οδού Αγίου Νικολάου Περιβολίου, όρια ΠΕ 151.000 ευρώ, η σταθεροποίηση των πρανών στην Παλιουριά Δεσκάτη συμβατικού προϋπολογισμού 112.465.000 ευρώ, η συντήρηση ασφαλτικών στο οδικό δίκτυο βενζίων 209.000 ευρώ και η βελτίωση στα συμβασιοποιημένα έργα που εκτελούνται είναι η βελτίωση αποπράτησης του γεωφράγματος δοσοχωρίου συμβατικού προϋπολογισμού 41.000 ευρώ, καθαρισμός άρσης προσχώσεων ρέματος Βατολάκου 26.896 ευρώ, ο καθαρισμός στην κήτη του ρέματος στο περιβόλι που πραγματοποιήθηκε συμβατικού προϋπολογισμού 24.251 ευρώ από το ΠΟΥΔΟΕ της ΑΕΠ 541. Τώρα περνάμε στην κατηγορία συμβασιοποιημένα έργα που περιώθηκαν, περίπου 2 εκατομμυρίων σε οδοπία, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία και αντιπλημμυρικά. Σας αναφέρω ενδεικτικά, όπως είπε και ο Περιφέρειας, τη συντήρηση του τμήματος Επαρχιακής Οδού Σαμαρίνα Δίστρατο 174.000, τη συντήρηση προς το κενοτάφι του Εθνομάρτυρος Εμιλιανού 150.000 ευρώ, τη βελτίωση του Επαρχιακού Δρόμου Γρεβενών Σαμαρίνας 1.000.000 ευρώ, τη σήμανση του Οδικού Δικτύου 2020 180.000 ευρώ περίπου, τον αναδασμό, τον ανέφερε ο Περιφερειάρχης, δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, στις προμήθειες και στις υπηρεσίες. 5 έργα συνολικής δαπάνης περίπου 681.881 ευρώ περιώθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου. Είναι ο αποχιονισμός με 440.000, η προμήθεια λατιού με 80.000 ευρώ περίπου, η δαπάνης πολιτικής προστασίας 21-22 ποσού 136.000 ευρώ με χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ. 24 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.279.700 ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμωσης για την ενέργεια του διαγωνισμού. Τα σημαντικότερα είναι τα 2 μηχανήματα έργου που αναμένουμε το μειοδότη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περίπου 500.000 ευρώ. Προμήθεια λατιού 155.000 ευρώ. Και φυσικά την βελτίωση αθλητικών υποδομών στην ΠΕ Γρεβενών 135.000 ευρώ που αναμένεται τις επόμενες μέρες να προχωρήσει στην διαγωνιστική διαδικασία. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, πολύ σημαντική η παρουσία, και να ευχαριστήσω και προσωπικά την Αλεξέντη Παπαθεοδόρου για όλες τις διεργασίες με τις δύσκολες καταστάσεις που είχαμε το περισμένο καλοκαίρι με τις φωτιές, αλλά και τα
δυστυχήματα που είχαμε στο εργοστάσιο, στην ΕΛΤΕΚ, αλλά και γενικότερα σε όλες τις δύσκολες τιμές ανταποκριθήκαμε επάξια ως περιφερειακή ενότητα. Σημαντική στα συλλογικά όργανα, δεν θέλω να σας κουράζω, κοπή καθαρισμό βλάστησης, περιστατικά προσέγγιση των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, σοβαρά και φυσικά με αγαστή συνεργασία με την περιουσιαστική, την αστυνομία και με τους Δήμους. Μισθώσαμε τα έργα που ήταν απαραίτητα για τις έρευνες για τους τρεις εργαζομένους που έχασαν τη ζωή τους μετά την ολική καταστροφή του κτηρίου στην ΕΛΤΕΚ και προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας για τον καθαρισμό, για την ανάλυση του ύδατος, του εδάφους και του αέρους, ώστε οι πολίτες να είναι ασφαλείς, τηρώντας πάντα όλες τις διαδικασίες και τις ασφάλειες της νομοθεσίας Σεβέζου. Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, έσοδα 12 εκατομμύρια, έξοδα 4,5 εκατομμύρια περίπου. Αναφέρονται εδώ οι δαπάνες και οι πληρωμές ανακατηγορία. Συμβασιοποιήθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες, μεταφορές μαθητών, καθαρισμός άρση προσχώσεων ρεμάτων, αναφέρονται ενδεικτικά, διαγωνισμός για τον καθαρισμό του διοικητηρίου. Και εντός Ιουλίου, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται η δημοπράτηση για την προμήθεια βελτίωση αθλητικών υποδομών για τα γήπεδα και τα στάδια και τους σωματεία της περιοχής μας. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας και Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης, αδειοδοτήσεις μεταπιτικών δραστηριοτήτων, επιθεωρήσεις, έλεγχοι, αποφάσεις υπαγωγής σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, γνωμοδοτήσεις, ελέγχεις λαϊκών αγορών, δειγματοληψίες καυσίμων, εβδομαδιαίες και μηνιαίες τιμοληψίες, ημερήσεις τιμοληψίες και έλεγχη οργάνου μέτρησης σε 23 πρατήρια και αντλίες. Σύνταξη και διαβίβαση καταστάσεων πληρωμών, κατάρτιση πίνακα δρομολογίων προϋπολογισμού για το διαγωνισμό μεταφορός μαθητών, χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό 30, έκδοση αδειών για άσκηση επαγγέλματος ηλεκτρολόγου, αρχιτεχνίτη, εργοδικού, εγκατάσταση υδραυλικού, χορήγηση βεβαιώσεων, αδειών για θεωρήσουν απόκτηση αδειών, έλεγχο γνησιότητας επαγγελματικών αδειών. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας διεκπεραιώθηκαν 14 αιτήσεις πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, 87 αιτήσεις για απαλλαγή από περιβαλλοντική έδωση, 15 γνωμοδοτήσεις εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, 12 αυτοψίες και συντάχθηκαν 6 τεχνικές εκθέσεις, 4 εισηγήσεις και λήφθηκαν εις άρνησης αποφάσεις επιβολής προστήμων. Εκτελέστηκε το πρόγραμμα ελέγχου αρδευτικών υδάτων σε 8 αρδευτικά δίκτυα, η συμμετοχή σε 12 συνεδριάσεις Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και η συμμετοχή σε 13 συνεδριάσεις Επιτροπής Ταυλισμού και εις άρνησης αυτοψίες πτυχωρήσεων αδειών εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές μας μονάδες. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα αντίστοιχε μεταβιβάσει οχημάτων ταξινομήσεις τρέιλερ, εκδόσεις νέων αδειών οδήγησης, εκδόσεις δελτίων εξετάσεις νέων οδηγών, ανανεώσεις οδηγιών οδήγησης, επεκτάσεις μετατροπές μεταβολών αδειών, χορήγηση δελτίων στάθμευσης, έκδοση ανανέωση καρτών ψηφιακού ταχογράφου, τεχνική έλεγχη οχημάτων όλων των κατηγοριών, αδειοδότηση δραστηριοτήτων, έλεγχη κταίου αυτοκινήτων, κάρτες καυσαερίων, δειγματοληπτική έλεγχη. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας χορηγήθηκαν 9 γνωστοποιήσεις ταυλικών εγκαταστάσεων, βεβαιώσεις λειτουργικότητας γεωργικών κτισμάτων και αποθηκών, πληρωμές στα σχέδια βελτίωσης στους νέους αγρότες, 408 αξιολογήσεις στο νέο πρόγραμμα που εντάχθηκαν όλοι και πραγματικά ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη μας, 39 εκατομμύρια όλοι οι νέοι αγρότες, 1058 τον αριθμό, εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για τα γρεβενά είναι 208 πρόσκληση με το αναμενόμενο ποσό, το οποίο είναι περίπου στα 8 εκατομμύρια. Και στη συνέχεια φυτογενομική έλεγχη ειδών αγροδιατροφής. Η Διεύθυνση Ζωικής με τα αντίστοιχες διαδικασίες ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ενέργειας, την προετοιμασία, παραλαβή και διασπορά ιχθυδίων πέστροφας στα γεωφράγματα, στοιχείων για το Εθνικό Διαχειριστικό Πρόγραμμα για το χέλι, απαγόρευση αλληλείας για αναπαραγωγής ψαριών και όλες τις διαδικασίες για το μελισσοκομικό μητρό και έγιναν και 12 συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΠΕΧΟΠ και συντάχθηκαν 44 πρακτικά. Εκδόθηκαν και 14 βεβαιώσεις χαμηλής υψηλής παραγωγικότητας. Το Τμήμα Αναδασμού και της Τοπογραφίας, παρόλο με το υποστηλεχωμένο προσωπικό, έχει προβεί στις ανάλογες διαδικασίες με τα τοπογραφικά, τις ενημερώσεις κλιματολογικών πινάκων, τις αυτοψίες, τις επικιστικές βεβαιώσεις εξαλείψεις οφειλών υποθήκης και τα αντίγραφα τίτλων. Και να μην σας κουράζω,
το τμήμα εκμηχάνησης, γεωργίας και αξιοποίησης εδαφοϊδατικών πόρων χορήγησαν 4 άδειες νέες κυκλοφορίες αγροτικών μηχανημάτων, 24 μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας, 140 θεωρήσεις αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, 23 άδειες οδήγησης, 30 επεκτάσεις παλιών αδειών οδήγησης, 2 βεβαιώσεις απογραφής μεταγραφής, 12 περιπτώσεις αποστολής ζήτησης φακέλων και 11 αιτήσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, σύνταξη 3 εκθέσεων αξιολόγηση δομών με 10 επιτόπιες επισκέψεις. Διενέργησαν 2 έλεγχοι στα πλαίσια άσκησης αρμοδιότητας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΡ, χορηγής αδειών διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, 10 έλεγχοι βιβλίων και 15 θεωρήσεις διπλοτύπων ίσπραξης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Χορηγήθηκαν βεβαιώσεις ιστορικού φαρμακείων, άδεια συστέγασης, αποσυστέγασης και συνέχισης λειτουργίας φαρμακείων, αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων υγείας και 15 έλεγχοι αδειών ασκήσεως επαγγελμάτων υγείας. Το Τμήμα Πληροφορικής πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα της ΠΕ και στις εφαρμογές λογισμικού σύμφωνα με τον νέο οργανισμό και τις νέες τοποθετήσεις υπαλλήλων. Δεν θα μπορούσαμε να λείπει από τη σημερινή παρουσίαση τα γρεβενά στο φυσικό αέριο. Η χρηματοδότηση είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου και των Εθνικών Πόρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά 22,8 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 12,8 προέρχονται από δημόσια δαπάνη. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από την έναρξη των διαδικασιών στην Καστοριά, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της Περιφερειακής Αρχής. Σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα. Βλέπαμε ένα έργο το οποίο ήταν μόνο σε μια διαδικασία. Ο ΔΕΣΦΑ δεν είχε τα βαλβιδοστάσια στην Μπουριά και στην Περδίκα. Κινδύνευε με απένταξη. Ο Περιφερειάρχης μας από πρώτη στιγμή με τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και συνεργασία με τους Δήμους, καταβάλαμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να μιλάμε σήμερα για υλοποίηση του έργου, την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, την ένταξη των 2 βαλβιδοστασίων στο ΔΕΣΦΑ και να μπορεί η ΔΕΔΑ αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δίκτυα 150 χιλιόμετρων σε 4 σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης ποιήσης. Πραγματοποιούνται οι εργασίες, τα γρεβενά εγγράφονται πλέον στον ενεργειακό χάρτη της χώρας και ευελπιστούμε ότι αυτό το καύσιμο να είναι ένα άλλο βέλος στη φαρέτρα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο χειμώνα της περιοχής μας. 2 εκατομμύρια σε εξοπλισμό ανέφερε ο Περιφερειάρχης πριν. Να πω και εγώ τα 3 εκατομμύρια, συγγνώμη. Να αναφερθώ και εγώ στον προϋπολογισμό για τη συντήρηση που περάσαμε τελευταία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, στις 21 Ιουνίου για 35.000 για εγκατάσταση θερμενόμενων καλωδίων για προστασία από τον παγετό στο νοσοκομείο, αποκατάσταση εξωτερικών επιχρησμάτων, δημιουργία πρόσβασης σε αναβαθμούς και την επισκευή του βιομηχανικού δαπέδου. Το θεωρούμε χρέο μας και η περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Εδώ να αναφέρω κάποιες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμενο. Είναι στην οικονομία, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην υγεία και στον αθλητισμό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που πραγματικά ανταποκρίνονται κυρίως στις δράσεις καθαριότητας των δρόμων, που είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και πρώτοι ο Περιφερειάρχης μας. Και δεύτερον, να αναφέρω ότι πολλοί αγώνες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την περιφέρεια και θα θέλαμε να είναι περισσότεροι, αλλά και πανελλήνιας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, ούτως ώστε να φέρουμε αυτό το πολυπόθητο κομμάτι και στην τουριστική ανάπτυξη και στα αθλητικά δρόμενα. Εδώ ενδεικτικά βλέπετε συγκεκριμένους αγώνες. Να αναφέρω το Ράντε Σκάτι, τη Βασιλίτσα, τους αγώνες σκι, τον καθαρισμό των δρόμων, τις συναυλίες, τις εκθέσεις ζωγραφικής και να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που πραγματικά αγκαλιάζουν κάθε προσπάθεια και την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών για την συναυλία που κάναμε με τους Ορίζοντες, το Κέντρο Πρόληψης Ορίζοντες για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων συμμετείχαμε συνδιοργανωτές μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα συμπόσια λογογραφίας και παράδοσης και φυσικά επανεμβάσιμα στην αγροτική οικονομία. Δύσκολος καιρός για τους αγρότες μας, είτε λόγω χαμηλών παραγωγών στα σιτηρά και στα όσπρια λόγω της ανοβρίας, παρεμβήκαμε και με εντολή του Περιφερειάρχη να ενταχθεί η Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας στα ΨΕΑ ΚΟΕ, διότι οι παραγωγές είναι σε
εξαιρετικά ιστορικά χαμηλές τιμές, 100 με 150 κιλά στα σιτηρά, είναι ρεκόρ 20 αιτίας, αρνητικό ρεκόρ 20 αιτίας. Και φυσικά με τις φοβρές χαλαζοπτώσεις ήμασταν παρόν και είχαμε και τη συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ούτως ώστε άμεσα να προσληφθούν οι γεωπόνοι, ώστε να έρχονται οι εκτιμήσεις στους παραγωγούς μας άμεσα, γρήγορα, και να μπορέσουμε να παίρνουν τις αποζημιώσεις τους, ώστε να είναι χρήσιμες στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Στόχος μας και προγραμματισμός μας, κλείνοντας, είναι η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των ζητημάτων που προαναφέραμε στον πρωτογενή τομέα, στην αηφόρο διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στη βελτίωση των υπηρεσιών για τον πολίτη και το ένα σύγχρονο στίχημα, η ψηφιακή διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να μπούμε σε ένα διάλογο το επόμενο ώρα.